Χρόνης Βάρσος, φιλόλογος, ιστορικός ερευνητής, σήμερα φιλοξενούμενος στο News Hub. Καλώς ορίσατε στο News Hub, κύριε Βάρσο. Καλημέρα σας, κύριε Δαμαβολίτη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Καλημέρα και στις φίλες και τους φίλους που μας ακούνε. Είμαστε στην τρίτη εκπομπή από την τριλογία που έχουμε ξεκινήσει με θέμα την προετοιμασία της Επανάστασης, για να επενθυμίσω στους φίλους ακροατές. Στην πρώτη εκπομπή είχαμε δείξει το διεθνές περιβάλλον και τις ευρύτερες γεωπολιτικές συνθήκες της εποχής και τη γεωγραφία. Στην δεύτερη εκπομπή αναλύσαμε τις συνθήκες σε όλα τα επίπεδα στο εσωτερικό περιβάλλον και τώρα στην τρίτη εκπομπή πριν να μπούμε στα έτη της Επανάστασης θα εστιάσουμε στο πού αποσκοπούσαν οι μεγάλες δυνάμεις μετά την κήρυξη της Επανάστασης και πώς ήθελαν να περάσουν τα συμφέροντά τους που είχαν διαφορετικά συμφέροντα η κάθε μια στο νέο status quo που υπολόγιζαν ότι θα διαμορφωθεί μετά την Επανάσταση. Οπότε θέλω να ξεκινήσουμε από αυτό, κύριε Βάρσο. Μάλιστα. Αυτό φυσικά έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι η Ελληνική Επανάσταση δεν είναι σε έναν κενό τόπο και χρόνο. Εκδηλώνεται μέσα σε ένα πολύ συγκεκριμένο περιβάλλον, όπως είχαμε αναλύσει και σε προηγούμενες εκπομπές. Το περιβάλλον δηλαδή της Ιεράς Συμμαχίας. Οπότε το γενικό πλαίσιο είναι ότι κάθε επανάσταση, με όποιο χαρακτηριστικό και αν έχει, κοινωνικό χαρακτηριστικό, όπως είναι κυρίως στην Ισπανία με τη φιλελεύθερη επανάσταση των δημοκρατικών αξιωματικών από το 1820, στην Ιταλία που έχει ένα μεικτό πλαίσιο αιτημάτων που είναι και το κοινωνικό ασφαλώς αλλά και το εθνικό, δηλαδή η αποδέσμευση από την αυστριακή επιρροή, διότι η Ιταλία είναι πολλά κράτη υπό αυστριακό έλεγχο επί της ουσίας. Στην Ελλάδα έχει πιο πολύ εθνικά χαρακτηριστικά ασφαλώς, έχει το χαρακτηριστικό του εθνικού απελευθερωτικού αγώνα, συντάχθηκαν όλες οι κοινωνικές τάξεις, έχει προετοιμαστεί σε πολύ μεγάλο βαθμό από την ίδρυση φιλικής εταιρείας από το 1814. Έχουμε πιο μαζική συστράτευση δηλαδή των κοινωνικών τάξεων και των δυνάμεων του έθνους συνολικά για την απελευθέρωση. Έχει και πανβαλκανικά χαρακτηριστικά βέβαια, όπως κατέδειξε και το κίνημα του Ιψηλάδη στην Ιδοβλαχία. Ως εκ τούτου, το νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται περιλαμβάνει και μια σειρά από διεργασίες, από επιδράσεις και στην πολιτική των μεγάλων δυνάμεων. Οι τέσσερις μεγάλες δυνάμεις που υπάρχουν στην Ευρώπη, δηλαδή η Αγγλία, η Γαλλία, η Αυστρία και η Ρωσία. Μια πέμπτη είναι και η Προσία, η οποία όμως παραμένει στη σκιά της Αυστρίας του Μέτερνιχ. Δεν είναι ακόμα η ενιαία Γερμανία που προέκυψε μετά το 1866-1870. Οι δυνάμεις αυτές επιδιώκουν να διατηρήσουν το status quo στην Ευρώπη. Είναι εχθρικές σε κάθε επανάσταση, με οποιοδήποτε αίτημα ή χαρακτηριστικό μπορεί να έχει αυτή η επανάσταση. Ως εκ τούτου είναι λίγαν εχθρικές απέναντι στο εθνικό απελευθερωτικό κίνημα των Ελλήνων. Ας ξεκινήσουμε από την πρώτη δύναμη, την πολύ ισχυρή εκείνη την εποχή Αυστρία του Μέτρινιχ, η οποία είναι και η μόνη που έχει μια σταθερή εχθρική πολιτική απέναντι στην Ελλάδα από την αρχή της Επανάστασης μέχρι και το τέλος των στρατιωτικών επιχειρήσεων του 1929, αλλά και των διπλωματικών διεργασιών για τα σύνορα μέχρι το 1832. Αυτό που εντοπίζετε, θέλω να μας το αναλύσετε για τις υπόλοιπες δυνάμεις, γιατί η στάση μεταβάλλεται μετά την κήρυξη της Επανάστασης. Βεβαίως μεταβάλλεται. Πρώτα της Αγγλίας, κατόπιν της Ρωσίας και στο τέλος της Γαλλίας, όπου οι τρεις αυτές δυνάμεις ως γνωστόν μέσω της Ιουλιανής Συνθήκης του 1927 θα συστήσουν μια συμμαχία, ας το πούμε, παρέμβαση στο ελληνικό ζήτημα δυναμικής που θα οδηγήσει και στον Αβαρίνο. Η Αυστρία έχει σταθερή στάση απέναντι σε αυτό. Ποια είναι η πολιτική της Αυστρίας? Η Αυστρία είναι καταρχάς μια αυτοκρατορία η οποία εξισορροπεί την αγγλορωσική διένεξη, δηλαδή την κόντρα τη μεγάλη που θα εξηγήσουμε και σε λίγο μεταξύ του Λονδίνου και της Πετρούπολης για τον έλεγχο της Ανατολικής Μεσογείου. Η Αυστρία είναι και μια πολυεθνική αυτοκρατορία ταυτόχρονα, περιλαμβάνει στους κόλπους της Σλάβους, Ούγγρους, Ιταλούς και φυσικά τον γερμανικό πυρήνα, βέβαια, του Αυστριακού κράτους. Ως εκ τούτου δεν θέλει περιπέτειες και επαναστάσεις στο εσωτερικό της, όλα αυτά δηλαδή που θα συνταράξουν την Αυστριακή αυτοκρατορία αργότερα στις μεγάλες επαναστάσεις του 1848 ή στην επανάσταση των Ούγγρων του 1849-50 και του 1867. Δηλαδή είναι ζήτημα υπάρξεως για την Αυστριακή Αυτοκρατορία να μην προκύψει ανεξάρτητο κράτος
στην Βαλκανική Χερσόνησο, ακριβώς στα νότια σύνορά της. Ως εκ τούτου προσπαθεί μέσω των πρακτόρων της, μέσω των στολίσκων που διαθέτει στο Αιγαίο, να ενισχύσει τον Σουλτάνο σε κάθε περίπτωση, να προσπαθήσει να υπονομεύσει το ελληνικό κίνημα και σε κάθε σενάριο επεδίωκε, αυτό το απέτρεψε ο Καποδίστριας βέβαια, και μια ευρωπαϊκή επέμβαση, όπως έγινε το 1821 το Μάρτιο στην Ιταλία, στο Πεδεμόντιο δηλαδή και στην Νεάπολη, και τον Απρίλιο του 23 στην Ισπανία από γαλλικό στρατό. Αυτό απετράπη με την ρήτρα της ουδετερότητας που επέβαλε ο Ιωάννης Καποδίστριας στο Λάιμπα. Δείγμα πάντως, δείγμα από αυτό το μένος της Αυστρίας είχαμε στην περίπτωση του Ρήγα. Βεβαίως. Αυτό έγινε το 1797-98 βέβαια, αλλά η πολιτική είναι ακριβώς η ίδια, κύριε Ονοδολίτη, με την έννοια ότι η Αυστρία είναι λίαν εχθρική απέναντι σε οποιοδήποτε μεταβολή του στάτους κουβό στα Βαλκάνια. Κυρίως στην Αυστρία δεν την ενδιαφέρει τόσο η ελληνική υπόθεση, όσο η διάχυση μιας βαλκανικής επανάστασης, η οποία θα οδηγήσει τους Σλάβους με πυρήνα τους Σέρβους να απειλήσει τα νότια σύνορά της. Μέσα στο εσωτερικό της η Αυστρία έχει μεγάλους σλαβικούς πληθυσμούς. Ως εκ τούτου την επηρεάζει πάρα πολύ η σερβική ανεξαρτησία, που δεν υπάρχει ακόμα βέβαια, είναι αυτόνομη η Αυστρία μετά το 1817, και ασφαλώς η ρωσική επιρροή στις σερβικές περιοχές. Δεν έχει τη Βοσνία που την έχει το 1878, που αργότερα θα γίνει και αφορμή βέβαια για τον Πρώτο Παγκόσμιο, αλλά αυτοί οι πληθυσμοί τους οποίους εμπεριέχει είναι προφανώς εχθρικοί απέναντι στην αυτοκρατορία. Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ προσεκτική. Ο μεγάλος κίνδυνος για την Αυστρία έρχεται από την Ιταλική Χερσόνησο κατά βάση. Όμως υπάρχει μια διάχυση και μια αλληλεπίδραση όλων των επαναστατικών κινημάτων σε κάθε περίπτωση. Η Αυστρία δεν θέλει να κάνει διαχωρισμούς του εθνικού, του κοινωνικού, του πατριωτικού. Την ενδιαφέρει η αστάθεια. Και γι' αυτό τηρεί αυτή τη μόνιμη εχθρική στάση. Αυτό εκδηλώνεται μάλιστα, δεν είναι πολύ γνωστό, και με την στάση των, όπως σας είπα πριν, των Αυστριακών στολίσκων στο Αιγαίο, σταθερά από το 1821, κυρίως στο 1826, όπου οι Αυστριακοί ενισχύουν τα τουρκικά φρούρια που πολιορκούνται, τα ανεφοδιάζουν παράνομα για μας δηλαδή, με την έννοια του δικαίου, κανονιοβολούν πολλές φορές ελληνικά πλοία, έχουμε συστηματικές προσπάθειες κατασκοπίας απέναντι στις ελληνικές δυνάμεις, ενισχύουν παντιοτρόπως τον Σουλτάνο, κυρίως με εφόδια. Ένα πολύ μεγάλο κομμάτι αυστριακών πλοίων μεταγωγικών ή ναυλωμένων κουβαλάνε εφόδια και στο Σουλτανικό στρατό και αργότερα στο στρατό του Μεταλλίτη του Ιμπραήμ. Και βέβαια προς το 1826, που είναι αντικείμενο και άλλης εκπομπής, θα γίνουν και πάρα πολύ εχθρικοί με αιχμαλωσίες ελληνικών πλοίων. Έχουμε τον βομβαρδισμό νησιών, ακραία ανθεληνικά δηλαδή περιστατικά, στη Μύκονο, στην Τίνο, στην Άξο, στην Κύθνο και στις Πέτσες. Αυτό το γεγονός τον Ιούλιο του 27, αυτές οι εκδηλώσεις εχθρότητας από την πλευρά των Αυστριακών δικαιολογούνται ακριβώς σε αυτό το οποίο είπαμε και προηγουμένως, δηλαδή στην προσπάθεια να κατασταλεί η επανάσταση με κάθε τρόπο. Και φυσικά, για να κλείσουμε την περίπτωση της Αυστρίας, είναι πολύ σημαντική η επιρροή του Μέτερνιχ πάνω στον Τζάρο Αλέξανδρο μέχρι το 1825, διότι το Δεκέμβριο του 1825 ο Αλέξανδρος θα πεθάνει, στα τρία συνέδρια της Ιεράς Συμμαχίας, τα πολύ γνωστά που ξεσπούν λίγο πριν ή κατά τη διάρκεια της επανάστασης. Το Τροπάο δηλαδή, το φθινόπωρο του 20, στο Λάιμπαχ, κατά τη διάρκεια του οποίου ξεσπάει και η Ελληνική Επανάσταση, στο πρώτο πεντάμινο του 1821, και μετά στα τέλη του 22 στη Βέρονα. Προσπαθεί με κάθε συνέδριο της Ιεράς Συμμαχίας να ασκήσει την επιρροή της, ιδίως πάνω στον Τζάρο, να αποτρέψει ρωσοτουρκικό πόλεμο και να ουσιαστικά αδρανοποιήσει τη ρωσική εξωτερική πολιτική. Αυτή είναι σε γενικές γραμμές η αυστριακή στάση. Να έρθουμε τώρα λίγο στην υπόθεση Αγγλία, που είναι πάρα πολύ σημαντική βέβαια η διπλωματική της στάση και επηρεάζει ξεκάθαρα το ελληνικό ζήτημα. Η Αγγλία έχει ακριβώς την ίδια πολιτική, αλλά για άλλους λόγους. Οι λόγοι της είναι η μεγάλη εχθρότητα την οποία έχει με τη Ρωσία. Σύμμαχες βέβαια οι δύο χώρες εναντίον του Ναπολέοντα σε κάθε περίπτωση. Η Αγγλία μετά τον
Νοέμβριο του 2015 είναι και αυτή μέλος της λεγόμενης τετραπλής συμμαχίας, για να γίνει λίγο πιο σαφές και για τους ακροατές μας. Λίγο πριν την ήττα του Ναπολέοντα στο Βατερλό και λίγο μετά την ήττα της Γαλλίας στο Βατερλό, ιδρύεται η Ιερά Συμμαχία του 1814. Μετά το 1814, ως ένα τέταρτο μέλος, δηλαδή στην πρώτη τριάδα Αυστρία, Πρωσία, Ρωσία, θα μπει και η Αγγλία. Και προς τα τέλη του 18 θα φτιαχτεί η λεγόμενη πενταπλή συμμαχία, στην οποία θα προσχωρήσει και η Γαλλία. Ποια Γαλλία τώρα, η τιμένη Γαλλία, η Γαλλία της Παλινόρθου. Τότε θα λήξει μάλιστα και η κατοχή της Γαλλίας από τους νικητές συμμάχους. Άγγλους, Ρώσους, Αυστριακούς και Πρόσους. Αυτές οι πέντε δυνάμεις, δηλαδή, λίγο πολύ στον δημόσιο λόγο λέγονται Ιερά Συμμαχία, αλλά επί ουσίας Ιερά Συμμαχία είναι οι πρώτες τρεις χώρες, Αυστριακοί, Ρώσοι και Πρόσοι. Η Αγγλία τώρα θέλει να ελέγξει την Ανατολική Μεσόγειο. Σε οποιαδήποτε περίπτωση, ένα ελληνικό κράτος, φύση ρωσόφιλο, λόγω της σύνδεσης με το Ορθόδοξο δόγμα, των σχέσεων με την Εκκλησία, του πληθυσμού, ο οποίος έχει βέβαια σε μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον μετά το 1711, πιστέψει στην ιδέα ότι η Ρωσία είναι αυτή ως ομόδοξη χώρα που θα βοηθήσει την απελευθέρωση του γένους, έχει τάσεις, ας το πούμε έτσι, σύνδεσης με το ρωσικό παράγοντα. Αυτό για τους Άγγλους πρέπει να αποτραπεί σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή είναι αδιανόητο για την Αγγλία να προκύψει ένα ελληνικό ανεξάρτητο κράτος, οποιοδήποτε μεγέθους και ισχύος, το οποίο όμως θα είναι φιλικά προσκύμενο προς τη Ρωσία ή πολύ περισσότερο, χειρότερα για την Αγγλία, θα ελέγχεται από τη Ρωσία. Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη αρνητική εξέλιξη, όπως τη βλέπει η αγγλική πολιτική, στον σημαντικό δρόμο που οδηγεί προς τις Ινδίες. Δεν υπάρχει τότε το Σουέζ, βέβαια. Το Σουέζ άνοιξε το 1869, αλλά οι Άγγλοι ελέγχουν βασικούς σταθμούς στη Μεσόγειο, όπως είναι το Γιβραλτάρ, η Μάλτα, τα Επτάνησα. Και κατά συνέπεια η Ελλάδα είναι ένας κρίκος σε αυτή την αλυσίδα θέσεων, οι οποίες οδηγούν στις Ινδίες. Να ρωτήσω κάτι, επειδή η Αγγλία είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Σε επίπεδο τώρα συμφερόντων, επειδή η Ελλάδα ήταν μια ναυτική δύναμη υπό την Οθωμανική Αυτοκρατορία, αλλά και η Αγγλία ήταν μεγάλη ναυτική δύναμη, δεν επίδοντο και τα συμφέροντα, τα οικονομικά. Σαφέστατα. Θα ερχόμουν σε λίγο σε αυτό το ζήτημα. Αυτό είναι η άλλη διάσταση του πράγματος. Η Ελλάδα την περίοδο των Ναπολεοντίων πολέμων, της Γαλλικής Επανάστασης και των Ναπολεοντίων πολέμων, δηλαδή την περίοδο 1792-1815, κυριάρχησε στην Ανατολική αλλά και την ευρύτερη Μεσόγειο. Έσπαγε τον αγγλικό αποκλεισμό, μετέφερε τρόφιμα στην υπό γαλλική κατοχή Ευρώπη, στα παράλια της Ισπανίας, της Ιταλίας, της Γαλλίας. Εκτόπισε δηλαδή το αγγλογαλλικό εμπόριο. Μετά την ήττα όμως του Ναπολέοντα, το αγγλογαλλικό εμπόριο και κυρίως το αγγλικό επανήλθε δυναμικά στην περιοχή. Οι Άγγλοι βλέπουν τον δυναμισμό που έχει η ελληνική ναυτιλία, ιδίως η Ύδρα, και κατά συνέπεια είναι αρνητική στην πιθανότητα να προκύψει ένα ελληνικό κράτος, το οποίο θα έχει αυτή την ναυτική ισχύ, τουλάχιστον σε εμπορικό επίπεδο, η οποία θα απειλήσει και τα αγγλικά εμπορικά συμφέροντα. Είναι ξεκάθαρο. Σαφέστατα ισχύει ως ζήτημα. Ταυτόχρονα όμως υπάρχει και μια άλλη διάσταση. Η Αγγλία από το 1809, Ιανουάριος νομίζω του 9, έχει υπογράψει μια συνθήκη με την Οθωμανική Αυτοκρατορία, που έχει ένα χαρακτήρα στρατιωτικό, αμυντικό, δηλαδή η Αγγλία εγγυάται την ακεραιότητα της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό έχει προκύψει μετά από την εμπλοκή της Αγγλίας και σε πόλεμο με την Οθωμανική Αυτοκρατορία στα χρόνια των Ναπολεοντίων, στην Ναπολεοντίας περίοδου, του 1807-1809. Απέτυχαν οι Άγγλοι να καταλάβουν την Κωνσταντινούπολη, την Αλεξάνδρεια. Οδηγήθηκαν τελικά το 1809 σε μια συμμαχία με τον Σουλτάν. Αυτή η συμμαχία κράτησε πάρα πολλά χρόνια, πιστέψτε με, μέχρι το 1914 ουσιαστικά. Δηλαδή για σχεδόν 100 χρόνια οι Άγγλοι ακολουθούν φιλοτουρκική πολιτική ως προϊόν της ρωσοφοβίας τους, δηλαδή του φόβου καθόδου της Ρωσίας στις θερμές θάλασσες και ιδίως στην Ανατολική Μεσόγειο. Οπότε είναι ζήτημα ζωής και θανάτου για την Αγγλία να υπάρχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία. Τι απειλεί την Οθωμανική Αυτοκρατορία? Η επανάσταση των Ελλήνων. Έτσι προκύπτει συνακόλουθα και η λογική ότι πρέπει η Αγγλία να είναι εχθρική απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Αυτή την πολιτική την τηρεί ο Κάστλερι, ο πρωθυπουργός της Αγγλίας, ο οποίος είναι σταθερά φιλότουρκος. Ο οποίος, ως γνωστόν μετά,
θα αυτοκτονήσει το καλοκαίρι του 2022 και στη θέση του θα έρθει ο Κάνινγκ, ο οποίος ο Γιώργος Κάνινγκ, ως Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος θα κάνει αλλαγή της αγγλικής πολιτικής, βλέποντας δηλαδή ότι η Ελληνική Επανάσταση έχει σταθεροποιηθεί, υπάρχει σοβαρή προοπτική δημιουργίας ελληνικού κράτους, προσπαθεί να ελέγξει αυτό το νέο ελληνικό κράτος, ώστε τουλάχιστον να μην προκύψει μια ρωσόφιλη Ελλάδα στην περιοχή της Νότιας Βαλκανικής. Έτσι το Μάρτιο του 23 θα έχουμε αυτή την αγγλική πολιτική που θα μας δοθεί αργότερα η ευκαιρία σε άλλες εκπομπές να την αναλύσουμε. Έτσι παρεμβαίνουν οι Άγγλοι και αργότερα μέσω των δανείων και της δημιουργίας του Αγγλικού Κόμματος ασφαλώς, με κυρίαρχο εκπρόσωπο βέβαια τον Μαυροκορδάτο, θα επιδιώξουν να δέσουν στο άρμα της αγγλικής πολιτικής την Ελληνική Επανάσταση, την λειτουργία της, την εσωτερική της πολιτική, την εξωτερική της κυρίως πολιτική, ώστε να προκύψει ένα ελληνικό κράτος όσο πιο αδύναμο γίνεται, αυτό που προέκυψε αργότερα δηλαδή, ένα μικρό αδύναμο κράτος νοτίου της Ισλαμίας, και να αποφύγουν περαιτέρω διείσδυση του ρωσικού παράγοντα. Αυτή είναι η βασική αγγλική πολιτική. Τώρα πάμε στη ρωσική πολιτική. Η ρωσική πολιτική είναι διφορούμενη. Από τη μία προφανώς η γενική πολιτική είναι η διάλυση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, αλλά και οι Ρώσοι δεν θα βλέπαν με καλό μάτι τη δημιουργία ενός ελληνικού κράτους, το οποίο θα έπαιρνε ή θα διεκδικούσε περιοχές που ήταν στους ρωσικούς στόχους, όπως η Κωνσταντινούπολη για παράδειγμα. Δεν θα ήθελε και η Ρωσία ένα ισχυρό ελληνικό κράτος στα νοτιά της, αλλά από την άλλη πιέζεται πάρα πολύ από την επιρροή του Μέτερνιχ στα διάφορα συνέδρια της Ιεράς Συμμαχίας, αλλά και από το φόβο βέβαια ότι ένας ρωσικός πόλεμος μπορεί να οδηγήσει σε γενική συσπήρωση των ευρωπαϊκών δυνάμεων εναντίον της. Αυτό που έγινε στον Κρυμαϊκό, για παράδειγμα, περίπου 30 χρόνια μετά, το 1853-56, όπου οι Άγγλοι, οι Γάλλοι και το Πεδεμόντιο συμμάχισαν με τον Σουλτάνο εναντίον της Ρωσίας. Και η Ρωσία ιτήθηκε βέβαια στον Κρυμαϊκό. Το φοβάται αυτό ο τσάρος Αλέξανδρος. Γι' αυτό και είναι και ένας τσάρος ο οποίος, ναι μεν συναισθηματικά, ας το πούμε, και φυσικά κάτω από την επιρροή του Παποδίστρια, που είναι υπουργός εξωτερικών, κλείνει προς την υπέρ των επαναστατών, αλλά δεν μπορεί να κάνει τίποτα, γιατί ακριβώς φοβάται την ευρωπαϊκή συσπήρωση εναντίον του και φυσικά είναι ιδιαίτερα επηρεαζόμενος, αρνητικά επηρεαζόμενος από το Μέτερνιχ. Γι' αυτό και η Ρωσία, όπως είναι γνωστό, δίνει και την άδεια εισβολή στην Μολδοβλαχία στον Οθωμανικό στρατό. Με συγχωρείτε, μέσα σε αυτούς τους φόβους είναι και το μείγμα των Βαλκανίων εκείνη την εποχή. Γιατί και εκείνη την εποχή υπάρχουν ζυμώσεις στα Βαλκάνια. Βεβαίως, βεβαίως. Γι' αυτό σας ανέφερα και το θέμα της Μολδοβλαχίας. Η πίεση στο συνέδριο του Λάιμπαχ, στον Τζάρο Αλέξανδρο, να πάρει ξεκάθαρη θέση εναντίον της Επανάστασης, ασχέτως των προσπαθειών που έκανε ο Καποδίστριας βέβαια και κυρίως να προκαλέσει ρωσικό πόλεμο, αλλά ταυτόχρονα και το γεγονός ότι γίνονται μεγάλες σφαγές, γίνεται ο απαγνωνισμός του Πατριάρχη στις 10 Απριλίου του 2021, όλα αυτά μειώνουν το κύρος της Ρωσίας απέναντι στον ελληνικό ορθόδοξο πληθυσμό. Δηλαδή, πάβει να είναι ο φυσιολογικός προστάτης αυτών των ορθοδόξων της αυτοκρατορίας στα Βαλκάνια, της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αλλά από την άλλη, στην εξισορρόπηση αυτού του πράγματος, η Ρωσία τελικώς τάσεται με την Ιερά Συμμαχία. Γι' αυτό και γίνεται και η καταδίκη του Ιψηλάντη στο Λάιμπαχ. Αυτό όμως το οποίο έχει μεγάλη σημασία είναι ότι αυτό δεν αρκεί στην εξωτερική πολιτική της Ρωσίας. Διότι δημιουργεί ένα τεράστιο κενό. Και αυτό το κενό έρχεται να καλύψει την άνοιξη του 23 ο Κάνινγκ. Η Ρωσία δηλαδή, μην παίρνοντας πρωτοβουλίες υπέρ των επαναστατών, αφήνει ένα χώρο, έτσι να το πούμε λαϊκά, να κάνει παιχνίδι η Αγγλία στην περιοχή και ουσιαστικά ο αγγλικός παράγοντας να ισχυροποιηθεί στην Ελλάδα, στην επαναστατημένη Ελλάδα, σε βάρος της ρωσικής επιρροής. Αυτό θα αλλάξει τελείως βέβαια μετά το θάνατο του Αλεξάνδρου το Δεκέμβριο του 25 και την άνοδο ενός πιο δυναμικού, ας το πούμε, και αντιοθωμανού τσάρου, ο οποίος είναι ο Νικόλαος, το οποίο θα οδηγήσει βέβαια και στο Ναβαρίνο και στο Ρωσοτουρκικό πόλεμο το μετέπειτα του 1828. Η πολιτική της Ρωσίας εστιάζεται στο να πάρει κάποιες πρωτοβουλίες. Η Ιερά Συμμαχία την πιέζει να τα ξαναβρει με την Τουρκία, διότι το καλοκαίρι του 2021 έχουμε τη διακοπή των διπλωματικών σχέσεων των δύο χωρών, λόγω των σφαγών και του απαγωνισμού του Πατριάρχη. Σε αυτό συνέβαλε πολύ ο Καποδίστρας με τη ρωσική διακοίνωση της 6 Ιουλίου 1821. Κάνει διάφορες συσκέψεις πανευρωπαϊκές στην Πετρούπολη γι' αυτό. Δημιουργεί το σχέδιο των τριών τμήματων το Δεκέμβριο του 23 που δυσαρεστεί τους Έλληνες.
και κάνει ακόμα πιο δυναμικούς τους Άγγλους το να παρέμβουν, και κατόπιν πολύ πιο αργά, το 26, θα γίνει η συνθήκη του Άκερμαν και μετά η Ρωσία θα μπει με το πρωτόκολλο της Πετρούπολης τον Απρίλιο του 26 σε μια συμμαχία, πρωτοβουλίας διπλωματικής με την Αγγλία, ώστε να παρέμβουν μαζί από κοινού στο ελληνικό ζήτημα. Το έγινε το Απρίλιο του 26 και θα φτάσουμε σιγά σιγά, προσελκύοντας και τη Γαλλία ως τρίτο μέρος, στην Ιουλιανή Συνθήκη του 27 και στον Ναβαρίνο. Αυτή είναι η ρωσική πολιτική, η οποία έχει ως στόχο προφανώς τη διείσδυση στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, τη διάλυσή της, αλλά είναι η αδράνεια αυτή η ρωσική, η οποία επιτρέπει στην Αγγλία να διεισδύσει και γι' αυτό κάνει και την αλλαγή ο Νικόλαος αρχές 26, πιο δυναμικά πλέον, στο ελληνικό ζήτημα, ώστε να κερδίσει το χαμένο έδαφος και το χαμένο κύρος της Ρωσίας. Να δούμε τώρα και την τρίτη δύναμη, την τέταρτη, συγγνώμη, δύναμη, τη Γαλλία. Τι είναι η Γαλλία? Η Γαλλία καταρχάς είναι η ηττημένη των Ναπολεοντίων πολέμων. Για πολλούς είναι μια δύναμη β' κατηγορίας, όσον αφορά όχι την ισχύ της τόσο, αλλά όσο το κύρος και την επιρροή της στην Ευρώπη. Η Γαλλία σημειωτέων μόλις το 1818 απαλλάχθηκε από το καθεστώς της κατοχής, από τους νικητές συμμάχους, και χάρη στον Καποδίστρια, δεν είναι πολύ γνωστό αυτό, αλλά πρέπει να το τονίσουμε, απέφυγε τον εδαφικό διαμέλισμα. Διότι δεν ξέρουμε με τι μορφή θα υπήρχε η Γαλλία μετά το 1815, αν δεν υπήρχαν αυτές οι πρωτοβουλίες του Καποδίστρια για την στήριξη του γαλλικού κράτους στα παλιά σύνορα του 1792. Ταυτόχρονα η Γαλλία θέλει να αποκτήσει το στάτους μιας μεγάλης δύναμης και λίγο πολύ να ξεπλύνει αυτή την ντροπή της ήττας στους Ναπολεόντιους πολέμους. Γι' αυτό διεισδύει με άλλο τρόπο στην Ανατολική Μεσόγειο, όχι τόσο μέσω Τουρκίας, αλλά μέσω της Αιγύπτου. Είναι πολύ γνωστό ότι η Γαλλία, είτε ως Γάλλοι ιδιώτες μισθοφόροι, είτε ως γαλλικό κράτος, ενισχύει παντιοτρόπως τον Μοχάμεντα της Αιγύπτου. Με ναυπηγήσεις πλοίων, με την ροή αξιωματικών, κυρίως παλεμάχων, βετεράνων, εκτός γαλλικού στρατού βέβαια, στην Αίγυπτο, που θα συγκροτήσουν αυτό που μετέπειτα ήρθε στην Ελλάδα, δηλαδή τον τακτικό Αιγυπτιακό στρατό που θα διοικήσει ο Ιμπραήμ ο Ζουμεστόν και θα πετύχει τις πρώτες του νίκες στην Επανάσταση, πριν εγκλωβιστεί βέβαια στην Πελοπόννησο και πλέον δεν μπορεί να έχει τα αποτελέσματα που θα περίμενε. Οι Γάλλοι αξιωματικοί αυτό... Όλο αυτό που περιγράφεται με τη Γαλλία έχει όμως παλαιότερες ρίζες από τον Ναπολέοντα, αυτό το μείγμα το συμμαχικό. Βεβαίως έχει παλαιότερες, δεν ήθελα να επεκταθώ στον Ναπολέοντα. Έχει η γαλλική πολιτική στην Ανατολική Μεσόγειο, φαίνεται από το ότι οι Γάλλοι το 1797 κατέλαβαν τα Επτάνησα και το καλοκαίρι του 1998 εισέβαλαν στην Αίγυπτο. Κατέλαβαν την Αίγυπτο, προωθήθηκαν μέσω Παλαιστίνης, Λιβάνου, στα νότια της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας και μια συμμαχία Άγγλων, Ρώσων και Τούρκων απέτρεψε την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Να το πούμε ξεκάθαρα, αυτό ήταν και ο στόχος του Ναπολέοντα, όχι διαμέσου των Βαλκανίων, αλλά διαμέσου Συρίας, Μικράς Ασίας. Βέβαια έχουν στόχους οι Γάλλοι, αλλά αυτοί ήταν μαξιμαλιστικοί στόχοι που δεν μπόρεσαν να επιτευχθούν ασφαλώς με την ήττα του γαλλικού στόλου του Αλμπουκύρ το 1798 και τον εγκλωβισμό του γαλλικού στρατού στην Αίγυπτο. Οι Γάλλοι όμως έχουν και έναν άλλο στόχο που επίσης δεν είναι πολύ γνωστός και δεν τον λαμβάνουμε υπόψη μας. Είναι η Αλγερία. Η Αλγερία είναι μια ημιαυτόνομη περιοχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας στη Βόρεια Αφρική. Διοικείται από ανεξάρτητους ή μη ανεξάρτητους νταΐδες, όπως λέγονται οι διοικητές της. Μια κάστα δηλαδή γενιτσάρων, οι οποίοι βοηθάνε ασφαλώς τον Σουλτάνο στην Επανάσταση. Έχουμε Αλγερινούς στολίσκους οι οποίοι έρχονται στο Αιγαίο και πολεμούν με τους Έλληνες, όπως έχουμε και στολίσκους του Πασά της Τίνιδας και της Τρίπολης της Λιβύης και ασφαλώς Αιγυπτιακό στόλο. Αλλά οι Αλγερινοί απολαμβάνουν αυτό το καθεστώς της ημιαυτονομίας, μάλιστα διενεργώντας πειρατικές επιδρομές και ποικίλες λαιλασίες εμπορικών πλοίων στη Μεσόγειο, ήδη τουλάχιστον από το 1700 και μετά, όταν έχουν γίνει μια ανεξάρτητη. Η Γαλλία προσβλέπει στην κατάληψη Αλγερία. Δεν είναι τυχαίο ότι μετά τον Ναβαρίνο, τον Οκτώβριο του 27, έρχεται ο Μεζόν στην Πελοπόννησο το καλοκαίρι του 28, εκδιώκει τον Ιμπραήμ, ο οποίος μέχρι τον Οκτώβριο του 28 θα φύγει από την Πελοπόννησο, και τον Μάιο μέχρι τον Ιούλιο του 30 πολιορκεί το Αλγέρι και το καταλαμβάνει. Πόσο μείναν οι Γάλλοι στην Αλγερία? Μέχρι το 1962. Δηλαδή,
ως προϊόν κατάρρευσης Οθωμανικής Αυτοκρατορίας λόγω της Ελληνικής Επανάστασης, οι Γάλλοι θα κερδίσουν το μεγάλο τρόπαιο που λέγεται Αλγερία. Όχι ολόκληρη τη χώρα αμέσως, αλλά σταδιακά. Μέχρι το 1847 περίπου θα έχουν καταλάβει το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής Αλγερίας. Άρα οι Γάλλοι έχουν στόχους όχι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο, έχουν και σημαντικούς στόχους στη Δυτική Μεσόγειο, σε αυτό που ονομάζουμε τη γειτονιά τους, δηλαδή το μπαλκόνι τους προς την Αφρική. Οπότε να το έχουμε και αυτό υπόψη μας. Σημαντικό. Βεβαίως. Είναι το μεγάλο τους κέρδος από την παρέμβαση στο ελληνικό ζήτημα. Και η Γαλλία φυσικά απέκτησε το πρεστίζ ξανά της μεγάλης δύναμης με τη συμμετοχή του στο Ναβαρίνο. Σε αυτό έπαιξε μεγάλο ρόλο και ο Δεριγνή που από την άνοιξη του 25 αναλαμβάνει το γαλλικό στόλο της Ανατολής. Γιατί μέχρι πριν και οι Γάλλοι υποστήριζαν παντιοτρόπως τους Τούρκους σε επίπεδο ρόλου ναυτικών στολίσκων. Αλλά μετά την άνοιξη του 25 αλλάζουν τα πράγματα, εξισορροπούν. Φυσικά, να μην ξεχάσουμε να αναφέρουμε ότι υπάρχει και ένα φιλελληνικό κίνημα γιγαντιαίο στην Ευρώπη και στην Αμερική φυσικά, στις Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι ανοιχτά υπέρ του ελληνικού κινήματος, της ελληνικής επανάστασης, και με πάρα πολλούς τρόπους, με όπλα, εφόδια, εθελοντές, με ανθρώπους του πνεύματος, βοηθάει τον ελληνικό αγώνα. Η γαλλική κοινή γνώμη δηλαδή είναι σαφέστατα φιλελληνική. Όλα αυτά τα οποία αναφέρουμε, για να μην παρεξηγηθούμε κιόλας, αφορούν τους βασιλείς, τους διπλωμάτες, τους στρατηγούς, δηλαδή το σκληρό πυρήνα της άσκησης γεωπολιτικής του κάθε κράτους στην περιοχή. Το ίδιο ισχύουν και για τη Γερμανία, τα γερμανικά κράτη της εποχής, να το πούμε καλύτερα, και φυσικά τη ρωσική κοινή γνώμη. Δεν τίθεται καν ζήτημα γι' αυτό. Η Γαλλία όμως πιέζεται από την πολύ αυξημένη φιλελληνική κίνηση που υπάρχει στο εσωτερικό της και αναγκαστικά μπαίνει τον Ιούλιο του 27 και αυτή στην τριάδα Αγγλία, Γαλλία, Ρωσία ώστε να παρέμβουν στο ελληνικό ζήτημα. Μη φανταστείτε βέβαια ότι όλοι αυτοί θέλουν ένα ισχυρό ελληνικό ανεξάρτητο κράτος. Κάθε άλλο. Η Ιουλιανή Συνθήκη έτσι παρεμπιπτόντως προβλέπει ανακοχή μεταξύ των εμπολέμων και έναρξη διαπραγματεύσεων για το θέμα των συνόρων. Αυτό είναι η Ιουλιανή Συνθήκη, την οποία έρχεται να επιβάλλει τον Ναβαρίνο. Η εντύπωση που υπάρχει στην γενική ελληνική γνώμη, είτε λόγω άγνοιας, είτε λόγω έτσι ασαφούς προσέγγισης της περιόδου, είτε βέβαια και για κάποιους άλλους με πιο, ας το πούμε, σκέψεις πίσω από τις κουρτίνες, ή μια προσπάθεια να ασκήσουν μια επιρροή και να δείξουν ότι η ελληνική ανεξαρτησία ήρθε ως προϊόν του Ναβαρίνου, κάτι που δεν υφίσταται, λένε ότι η ανεξαρτησία έρχεται με τον Ναβαρίνο. Δεν ισχύει αυτό. Σας ξαναλέω ότι η απόφαση της Ιουλιανής Συνθήκης είναι ανακοχή μεταξύ των εμπολέμων και έναρξη διαπραγματεύσεων για τον ορισμό συνόρων. Αυτό, ως γνωστόν, η Τουρκία δεν το αποδέχθηκε και αυτό... Η ανακοχή επευλήθη δια της συνθήκης Αδριανοπόλεως το Σεπτέμβριο του 29, δηλαδή 2 χρόνια μετά τον Ναβαρίνο. Αφήνω στην άκρη τώρα το θέμα του Ναβαρίνου και επανέρχομαι λίγο στις δυνάμεις. Όλες μαζί λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε, για να το συνοψίσουμε, είναι δυνάμεις οι οποίες εκ των πραγμάτων είναι εχθρικές απέναντι στην Ελληνική Επανάσταση. Η Ελληνική Επανάσταση ξεκινάει μέσα σε, όπως έχουμε ξαναπεί, σε πολύ δυσμενές περιβάλλον, διπλωματικό τουλάχιστον, το οποίο δεν αφήνει περιθώρια. Και υπάρχει και ο μεγάλος φόβος βέβαια που απετράπει, όπως είπαμε στην Καποδίστρια, της επέμβασης ευρωπαϊκών δυνάμεων. Δεν είναι τυχαίο ότι στη Γαλλία, στην Ισπανία για παράδειγμα, τον Απρίλιο του 23 έχουμε μαζική εισβολή γαλλικού στρατού, 100.000 περίπου, οι οποίοι σαρώνουν τους Ισπανούς επαναστάτες μέχρι τον Οκτώβριο του 23 και επαναφέρουν τον βασιλιά. Δεν είναι καθόλου τυχαίο. Δηλαδή, αν πούμε ότι η Ελλάδα γλίτωσε το 21 από ευρωπαϊκή επέμβαση, αυτό δεν σημαίνει ότι κάτι τέτοιο θα ίσχυε διαπαντός. Να, δεν είναι τυχαίο. Η Ισπανία το 23 δέχθηκε την επέμβαση του γαλλικού στρατού κατ' εντολή της Ιεράς Συμμαχίας, όχι για αυτόνομα. Με αυτή την έννοια δηλαδή πάντα υπήρχε αυτός ο μεγάλος κίνδυνος. Και αυτό που λέτε εμέσως απαντάει και σε κάτι που έχουμε δείξει στην πρώτη εκπομπή για το χρόνο της επανάστασης και αν ήταν όριμη να γίνει. Βεβαίως. Όπου εκεί υπάρχουν πάρα πολλές απόψεις σε κάθε περίπτωση, αλλά νομίζω ότι κάναμε μια σχετική ανάλυση πάνω σε αυτό, δηλαδή για μια επανάσταση ποτέ δεν είναι όριμος ο χρόνος. Κανένας δεν μπορεί να πει ότι η επανάσταση θα γίνει και όλοι θα είναι σύμφωνοι και ο πληθυσμός που θα κάνει την επανάσταση, ο κατακτημένος,
και ο αντίπαλος θα είναι σε κατάσταση παρακμής και συνολικά θα συνωμοτήσει το σύμπαν και όλες οι δυνάμεις που έχουν γεωπολιτικά συμφέροντα στην περιοχή θα συνταχθούν με τον επαναστατημένο. Αυτό δεν γίνεται, δηλαδή. Δεν έχει συμβεί ποτέ. Και δεν συνέβη φυσικά το 1821. Μέσα σε αυτό... Ναι. Ολοκληρώστε, κύριε Βάλσο. Όχι, παρακαλώ. Ήθελα να πω ότι μέσα σε αυτό το περιβάλλον ετοιμάζεται και η ελληνική επανάσταση. Δηλαδή, οι επαναστάτες, η Φιλική, ο Υψηλάδης, ο Καποδίστριας, όλοι γνωρίζουν βέβαια ποιο είναι το πλαίσιο το ευρωπαϊκό. Αλλά αυτό δεν μειώνει καθόλου την διάθεσή τους να προετοιμαστούν, να επαναστατήσουν και να θυσιαστούν για το μέγιστο στόχο, που είναι η ανεξαρτησία και η δημιουργία ενός κράτους όσο το δυνατόν μεγαλύτερου. Έτσι. Και αυτό είναι επίσης σημαντικό. Με αυτό τώρα το κλείσιμο που κάνατε στην τρίτη εκπομπή, ολοκληρώσαμε την εικόνα της προετοιμασίας και των επιπέδων που είχε σε εσωτερικό και εξωτερικό επίπεδο, και να προειδεάσουμε λίγο και τους ακροατές μας ότι στις επόμενες εκπομπές θα καταπιαστούμε με τα χρόνια της Επανάστασης για να εστιάσουμε καλύτερα στα γεγονότα, δηλαδή το 21, το 22, το 23 και ούτω καθεξής. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα αναλύσουμε περισσότερο. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω θερμά, κύριε Βάρσο, για την συζήτηση που είχαμε για αυτό το θέμα και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τις θεματικές που έχουμε για το 2021 στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Δαμαβολίτη, για τη φιλοξενία και ελπίζω έτσι να κάπως λίγο να ξεκαθαρίσαμε κάποια πράγματα που πιθανά είναι και στο μυαλό των ακροατών μας λίγο πιο θολά και να ήταν ωφέλιμη έτσι η παρουσίαση λίγο για το περιβάλλον και την στάση των δυνάμεων και να ανατραπούν έτσι και οι μύθοι του πώς οι ξένοι μας έσωσαν. Κυρίως το τελευταίο. Κυρίως το τελευταίο υπάρχει μια ανάγκη. Μια κυρίαρχη άποψη δυστυχώς, κάτι το οποίο δεν είναι άποψη, δεν στερείται επιστημονικής βάσεως δηλαδή. Η μεθοδολογία πάντως, η μεθοδολογία που υπάρχει από συγκεκριμένη σχολή ιστορικών δια της επιβολής, βλέπουμε ότι έχει αποτελέσματα. Ναι, περισσότερο οι Έλληνες επέβαλαν δηλαδή τη σωτηρία και την επέμβαση των δυνάμεων μετά από 7 χρόνια και πολύ λιγότερο οι καλές προθέσεις, οι αγαθές προθέσεις των Ευρωπαίων βασιλιάδων και διπλωματών. Σας ευχαριστώ πολύ και εγώ. Γεια σας. Γεια σας.